Όχι ρε φίλε, μου κάνεις πλάκα τώρα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε και από το τίτλο, θα διαβάσω τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες. Σας είχα ζητήσει στο Instagram να μου γράψετε τις πιο τρομακτικές ιστορίες που σας έχουν συμβεί και εγώ θα επιλέξω τις 10 καλύτερες. Άμα δεν με ακολουθείς στο Instagram, να πας να με ακολουθήσεις τώρα, διότι θα ανέβουν και άλλα τέτοια polls σε επόμενα βίντεο. Λοιπόν, ώρα να ξεκινήσω. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Ας ξεκινήσουμε. Δεν εξήγησα πριν, λογικά επειδή θα με ρωτήσετε πολύ στα σχόλια, για ποιο λόγο ψιθυρίζω. Η ώρα είναι 3 το βράδυ, πίσω από την κάμερα είναι η Μέρη. Καλησπέρα σας. Θα πείτε τώρα, αυτά έχουν θέματα ψυχολογικά, γυρίζουμε 3 ώρα το βράδυ βίντεο. Επιλέξαμε να γυρίσουμε αυτό το βίντεο στις 3 το βράδυ, επειδή είναι η ώρα του μεταφυσικού. Δηλαδή, λένε ότι είναι η ώρα που βγαίνουν τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά εμείς είπαμε να το κάνουμε για να δώσουμε μια καλύτερη σεάνση στο βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία. Η ιστορία έχει ως εξής. Η γιαγιά μου ήταν η Λεχώνα τότε. Λεχώνα λένε τη γυναίκα που δεν έχει σαρατήσει ακόμα το μωρό που έχει γεννήσει. Το κακό με τη γιαγιά μου ήταν ότι έβριζε πολύ. Έλεγε συνέχεια τότε άι στο διάλο να έρθει ο διάλος να με πάρει και άλλα συναφή με το διάλο μέσα. Ένα βράδυ συμβαίνει το εξής. Ξυπνάει και βλέπει το διάβολο από πάνω της. Τα εικονίσματα ανεβοκατέβαιναν σαν τρελά. Προσπάθησε να ξυπνήσει τον παππού, αλλά δεν ξύπναγε με τίποτα. Το μωρό το είχε σε μια κούνια ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι τους. Μια από αυτές τις κουνιστές. Ο διάολος τότε τη ρωτάει γιατί τον φώναξε. Η γιαγιά μου το απαντάει ότι δεν τον φώναξε. Νευριάζει ο διάολος και ρίχνει μια στη κούνια και πετάει το μωρό κάτω. Λακώνει και τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, αλλά να μην ανοίγει με τίποτα. Την επόμενη μέρα βρήκαν το μωρό νεκρό από την πτώση και τη γιαγιά μου με μόλοπες. Όλοι πίστεψαν ότι έπεσε η γιαγιά μου από το κρεβάτι και έπεσε και η κούνια. Και κανείς δεν την πίστεψε. Από τότε η γιαγιά μου δεν είχε ξαναβρήσει και αντί για διάολο έλεγε διάτανο. Όσες φορές και αν τη ρώτησα, μου είχε πει φύγε, άσε με και τα άλλα και άλλα παρόμοια. Ποτέ δεν την έπεισε να μου πει την ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο η ιστορία αυτή που μου έχει στείλει είναι αληθινή. Και άμα, δηλαδή, δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια ότι ο διάολος χτύπησε και πλάκωσε τη γιαγιά στο ξύλο. Μπορεί να εννοούσε ότι πλάκωσε η κούνια που έριξε. Όχι, δεν νομίζω, αφού πετύχει και μόλοπες. Διευκρίνησε λίγο στα σχόλια, άμα εννοείς ότι ο διάολος την πλάκωσε το ξύλο ή άμα η γιαγιά σου πλακώθηκε με την κούνια. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη ιστορία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που μου συνέβη πριν κάτι μέρες. Εγώ μένω με τη μάνα μου, ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Εκείνο το βράδυ έτυχε να τον δω στο όνειρό μου. Ήρθε και με ξύπνησε στο όνειρο και άρχισε να μου μιλάει. Εγώ του έλεγα, μα πώς γίνεται όντως να είσαι εδώ και ότι δεν είσαι αληθινός. Αυτός μου απάντησε ότι όχι, όντως είμαι αληθινός και θα το καταλάβεις όταν ξυπνήσεις στις 3 το βράδυ. Παρεπτόντως, έχετε καταλάβει ότι όλα γίνονται στις 3 το βράδυ. Μέχρι τώρα και οι 2-3 ιστορίες που έχω διαβάσει λέτε για τις 3 το βράδυ. Και είναι και 3 το βράδυ. Ένα έχω να σας πω και ανατριχιάζω που το σκέφτομαι, αλλά εκείνο το βράδυ ξύπνησα από τον ήχο του ρολογιού το οποίο το είχα αφήσει δίπλα στο κομωδίνο μου. Γυρνώ να δω την ώρα επειδή θυμήθηκα τι είχα δει στο όνειρό μου και βλέπω το ρολόι έγραφε 3 ακριβώς. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Και να είμαστε εμείς καλά. Να είμαστε. Στην υγεία σου. Ελπίζω να ζήσετε. Αλήθεια. Επόμενη ιστορία. Αυτό συνέβη πριν μερικά χρόνια όταν είχα πάει για σπουδές στη Γερμανία. Είχαμε Σαββατοκύριακο μπροστά και πηγαίναμε για διήμερο στο Άμστερνταμ με τρένο. Ήταν μαζί μου άλλοι 3 φίλοι. Με έναν φίλο μου πήγαμε να σταθούμε στην ουρά για τη τουαλέτα του τρένου. Μπροστά μας ήταν ένα κοριτσάκι με κατάμαυρα μαλλιά που φορούσε λευκό φόρεμα και ροζ κορδέλα στα μαλλιά. Πάντως, όλα τα κοριτσάκια σε. Από τώρα καταλαβαίνεις ότι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει λάθος. Ήταν περίπου 4 ετών και υπέθεσα ότι η κυρία που στεκόταν μπροστά της ήταν η μητέρα της. Ύστερα το άτομο που ήταν μέσα βγήκε και το κοριτσάκι μπήκε μόνο του. Μετά από 10 λεπτά,
Η κυρία που ήταν μπροστά μας άρχισε να χτυπάει την πόρτα. Τίποτα. Περιμέναμε άλλα 3 λεπτά και η κυρία είπε ότι ανησυχούσε για το παιδί και άνοιξε την πόρτα. Δεν υπήρχε κανείς εκεί μέσα. Δεν υπήρχε παράθυρο ούτε έξοδος. Η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά ακούσαμε να κλειδώνει. Συνειδητοποίησα ότι η κυρία δεν ήταν η μαμά της και αρχίσαμε να κοιταζόμαστε έκπληκτοι. Ποτέ δεν μάθαμε τι συνέβη ή μια εξήγηση. Ανατρίχιασα ολόκληρος. Αλήθεια, ανατρίχιασα ολόκληρος. Τι να πω, δηλαδή τώρα... Αυτά σας έχουν συμβεί όταν λέτε κι αν εμείς έχουμε... Να μου πεις και εμείς έχουμε τέτοια, αλλά όχι τόσο. Καλά, κι εμείς έχουμε τέτοια μερικά πράγματα. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Ευτυχώς. Επόμενη ιστορία. Λίγες μέρες πριν πεθάνει η γιαγιά μου, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Αυτό γιατί ακούγεται από τη μιλάει της. Δεν ξέρω γιατί κουνιέται αυτός γυναίκα. Λίγες μέρες πριν πεθάνει η γιαγιά μου, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και κοιμόταν. Και η μητέρα μου καθόταν δίπλα της σε μια καρέκλα. Διάβαζε ένα περιοδικό σε περίπτωση που αν χρειαστεί κάτι να είναι δίπλα της. Κάποια στιγμή, και ενώ ήταν μόνοι οι δυο τους στο δωμάτιο, η μητέρα μου αισθάνθηκε κάποιον να περνάει δίπλα της. Γύρισε, αλλά δεν είδε κανένα. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξύπνησε η γιαγιά μου και φώναζε «Πατέρα, πατέρα». Σοκ. Ναι. Σοκ απλά. Πραγματικά. Απλά σοκ. Δεν έχω κάτι να πω. Ευχαίλα, παιδιά, ευχαίλα. Γρήγορα. Να κάψουμε κανένα σπίρτο πάλι. Να κάψουμε τέτοιο, όχι σπίρτο, βασκόμιλο. Βασκόμιλο. Επόμενη ιστορία. Η μάνα μου είχε δει όνειρο όταν ακόμα ζούσε η γιαγιά μου, ότι ήταν η γιαγιά μου μέσα σε ένα αυλάκι, ότι ήταν η γιαγιά μου μέσα σε ένα αυλάκι και της είπε η μάνα μου, «Μάνα, τι κάνεις εκεί, φύγε να μπω εγώ στη θέση σου». Και ενώ ήταν έτοιμη να μπει, κάτι έγινε, κάποιος ήρθε, δεν θυμάμαι καλά και δεν μπήκε η μάνα. Οι άλλοι που εξήγησαν το όνειρο είπαν ότι αν έμπαινε η μάνα στη θέση της γιαγιάς μου, ότι θα ήταν η μάνα μου εκείνη που θα πέθαινε πρώτη. Επιπλέον, όταν πέθανε η γιαγιά μου, η μάνα μου μετά από μερικές μέρες είδε ακόμα ένα όνειρο από τα πολλά που βλέπει. Η γιαγιά μου ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και η μάνα μου μπήκε στο σπίτι. Τότε η γιαγιά μου της είπε να πάει να ξαπλώσει δίπλα της για να κοιμηθούν και οι δύο. Πράγματι, η μάνα μου ξάπλωσε δίπλα στη γιαγιά μου. Όταν ήταν να την πάρει τη μάνα μου ύπνος, είδε ότι η γιαγιά μου κοιμόταν και αποφάσισε να σηκωθεί. Τότε ξύπνησε. Τότε ξύπνησε η γιαγιά. Χάλια το έχει εντάξει αυτό που μου το έχει στείλει. Πραγματικά. Τότε ξύπνησε η γιαγιά μου και της είπε να μην φύγει και να ξαναπέσει να κοιμηθεί. Το ίδιο πράγμα συνέβη άλλες 2 φορές. Κάποιοι που το εξήγησαν το όνειρο είπαν ότι η γιαγιά μου δεν μπορούσε να ησυχάσει μετά το θάνατό της και θέλει και τη μάνα μου για να ησυχάσει. Απαπ, ανατρίχιασα. Και είπαν ότι αν ξάπλωνε και κοιμόταν η μάνα μου, αυτό θα σημαίνει ότι θα πέθαινε. Ρε, ανατρίχιασα. Κι εγώ. Βέβαια, λίγο η σύνταξη να την έχει καλύτερη μας δυσκόλεψε, αλλά όντως ήταν αρκετά τρομακτική ιστορία. Η μάνα του έβλεπε όνειρο τη μάνα της, ναι. Δηλαδή τη γιαγιά του. Ναι. Ότι ήθελε να την πάρει μαζί γιατί δεν μπορούσε να ησυχάσει η γιαγιά. Ναι, δεν μπορούσε να ησυχάσει με το θάνατο και ήθελε μαζί και τη μαμά του. Πάμε καλά. Καθόλου. Επόμενη ιστορία. Λοιπόν, μια μέρα είχα χτυπήσει άσχημα το χέρι. Είχε πριστεί και πόνεγε. Μας έφερε ο παπάς της ενορίας τότε Άγια Λείψανα το Αγίου Χαραλάμπους, μεγάλη χάρη του, για να κάνω καλά το χέρι μου. Την επόμενη μέρα θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τα έβαλαν στο δωμάτιό μου. Και ενώ κοιμόμουν βαθιά, θα έλεγα ότι άκουσα βήματα. Ξυπνάω και συνεχίζω να τα ακούω. Πήγαιναν γύρω-γύρω από τη βεράντα. Ξυπνάω τους δικούς μου και μου είπαν ότι το άκουσαν κι αυτοί. Ανοίγουμε όλα τα φώτα, κοιτάμε εκεί που ακουγόντουσαν τα βήματα, αλλά τίποτα. Ξαφνικά σταμάτησα. Κοιμάμαι πάλι και τα ξανακούω μετά από λίγο. Σιγά σιγά και βαριά βήματα. Να φτάνουν έξω από την πόρτα. Κοκάλωσα. Άσε. Και ο πίκο. Κοκάλωσα. Βάζω μια φωνή και σταματάνε έξω από την πόρτα μου. Έρχονται οι δικοί μου, ανοίγουμε φώτα και πόρτες, αλλά τίποτα. Δεν ακούστηκε κάτι να φεύγει. Ξανακοιμάμαι φοβισμένος θα έλεγα και ξαφνικά μέσα στον ύπνο μου νιώθω να με χτυπάει ένα χέρι στο σημείο του χεριού που είχα χτυπήσει. Έχω να τριχιάσω τώρα στα πόδια. Πετάγομαι και ακούω τα βήματα έξω από την πόρτα μου να φεύγουν. Φωνάζω ξανά, σηκώνονται όλοι, ανοίγουμε πόρτες και φώτα, με τα βήματα να φεύγουν από τις σκάλες, αλλά δεν βλέπαμε τίποτα. Κανονικά έπρεπε να το βλέπαμε. Αν ήταν άνθρωπος, τότε πρέπει να πέραγε στα 30 εκατοστά από εμάς. Το καλό ήταν ότι το χέρι δεν πόναγε και ξεπρίστηκε. Και στο νοσοκομείο που πήγαμε την επόμενη μέρα,
όλα ήταν μια χαρά. Να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά με τους Αγίους, έχω ακούσει πολλούς να τα λένε, δεν μπορούσα να πω ότι μπορώ να το πιστέψω και ότι σε έσωσε ο Άγιος Χαράλαμπος. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που έγινε καλά το χέρι σου, δεν είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και την καμπάνα για να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook για να δείτε πότε θα ανεβεί το επόμενο βίντεο και εμείς θα τα πούμε μαζί την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας!